Πάνω από 30 παιδάκια εξετάστηκαν από την περιοχή του Βασιλικού σε προληπτικές εξετάσεις από έναν παιδίατρο και έναν οδοντίατρο. Η κινητή μονάδα του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού για μία σχεδόν εβδομάδα βρισκόταν στην πλατεία δίπλα από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού. Πρόκειται για μία δράση που στηρίζεται από το Δήμο Χαλκιδαίων και τον Ιατρικό Σύλλογο της Εύβοιας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Χαμόγελου του Παιδιού, γιατί πραγματικά εμπράκτως, όπως πάρα πολλά χρόνια πανελλαδικά έχουν αποδείξει και αποδεικνύουν συνεχώς, στηρίζουν το παιδί. Στηρίζουν το παιδί, ιδιαίτερα το παιδί που για κάποιους λόγους συγκεκριμένους χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την παροχή στέγης και φροντίδας, αλλά και με άλλες δράσεις όπως η σημερινή. Σήμερα λοιπόν ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα κάποιων εξετάσεων ιατρικών σε παιδιά, δηλαδή η πρόληψη της υγείας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου συνεργασίας που έχουμε υπογράψει, ο Δήμος είναι δίπλα σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής σε παιδιά, σε παιδιατρική εξέταση και οδοντιατρική εξέταση. 35 παιδιατρικές εξετάσεις και 37 οδοντιατρικές είναι ο απολογισμός μας τώρα που κλείνουμε. Είναι μια δράση η οποία γίνεται στο κινητό ιατρείο των Ασκληπιών, που έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Μια δράση την οποία έχει θέσει υπό την αιγίδα, υπό την αιγίδα του ο Δήμος Χαλκιδαίων, σε συνεργασία φυσικά πάντα με τη Δήμαρχο κυρία Βάκα. Έχουμε υπογράψει και το σύμφωνο συνεργασίας τους τελευταίους μήνες, με τη βοήθεια της Αντιδημάρχου της κυρίας Κονδρογιάννη, που είναι στον τομέα της υγείας, της πρόνοιας και της δημόσιας υγιεινής, και με τη συνδρομή φυσικά του κυρίου Σέρα, που είναι εδώ στη Δημοτική Ενότητα Ελλαδίων και μας βοηθάει. Όσον αφορά στους γιατρούς. Βεβαίως. Χωρίς τους γιατρούς δεν θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί η δράση. Οι γιατροί που συμμετέχουν είναι θελοντές γιατροί, με τη βοήθεια του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ευβοίας, και παιδίατροι οι οποίοι καλύπτουν από το Κέντρο Υγείας Ψαχνών, η κυρία Τζελέμπη που εξετάζει τώρα μέσα, και από την τοπική μονάδα υγείας στο Τόμι Βασιλικού. Αυτή τη βδομάδα έδωσαν υπηρεσίες στα μικρά παιδάκια προληπτικής ιατρικής και για να εξετάσουν τα δόντια τους και γενικώς την κατάσταση της υγείας τους. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή, υπήρξε προθυμία εξέτασης και από τα παιδιά που ασχολήθηκαν. Γενικώς νομίζω ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ όλη την ομάδα του Χαμόγελου που πάντα συνδράμει έτσι τις ανάγκες της κοινωνίας και μάλιστα μια ηλικιακή ομάδα των παιδιών η οποία θεωρώ ότι λίγο έτσι έχει πληγεί και από το κορονοϊό αλλά και γενικότερα από την κατάσταση της ανεργίας, της θλίψης και της αγωνίας των γονιών τους κτλ. Το Χαμόγελο στέκεται αρρωγό σε αυτή την κατάσταση. Θα θέλαμε σαν ιατρικό σύλλογο να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τα μέλη μας που βοήθησαν εθελοντικά στο να γίνει αυτή η δράση και φυσικά το Χαμόγελο του Παιδιού για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στην τοπική κοινωνία και στα παιδάκια που έχουμε ανάγκη στην περιοχή.